Με αξονική τομογραφία, η οποία προγραμματίζεται για αύριο, ξεκινά ο κύκλος της ιατροδικαστικής έρευνας για τα ανθρώπινα απομεινάρια τα οποία εντοπίστηκαν χθες στις όχθες του ποταμού στην περιοχή των Άνω Γουβών. Οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι το κρανίο και τα οστά ανήκουν σε άτομο νεαρής ηλικίας, γεγονός που καθιστά εκ των πραγμάτων πιο προσεκτική τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πιθανότατα πρόκειται για πλήρες ανθρώπινο σώμα που φαίνεται να ήταν θαμμένο εκεί κάτω από πυκνή βλάστηση και δεν έχει μεταφερθεί από τα νερά που πλημμύρισαν την περιοχή το προηγούμενο διάστημα, πυκνώνουν το μυστήριο. Ησυχία και ήταν αυτό που είδαμε. Είναι τα απομεινάρια ενός ανθρώπου. Ναι, ένα σχελετός είναι. Από ότι εγώ δεν πλησίασα κοντά, από ότι τώρα πλησιάσαμε είδαμε και άλλα οστά. Οι πλημμύρες ήταν εκείνες που βοήθησαν στην αποκάλυψη του μακάβριου ευρήματος. Το πέτρινο ανάχωμα υποχώρησε φέρνοντας στην επιφάνεια αρχικά το κρανίο και στη συνέχεια τα υπόλοιπα οστά από τον κορμό του θύματος. Κάτοικος των Γουβών που περπατούσε το μεσημέρι μέσα στην κήτη του ποταμού, παρατήρησε από μακριά τη νέα κατάπτωση. Πλησιάζοντας, διέκρινε το ανθρώπινο κρανίο και τα οστά και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου βρέθηκαν στο σημείο, πιστοποιώντας ότι πρόκειται για ανθρώπινα απομεινάρια. Πιθανόν να είναι χρόνια εκεί και να βρεχόταν και ξεπτύχθηκε. Ήταν μέσα σε πυκνή βλάστηση. Δεν υπήρχε τίποτα αδιαπέραστο. Ούτε έτσι πρόσβαση, τίποτα. Το κρανίο φαίνεται άθικτο και φέρει πλήρη οδοντοστοιχεία, γεγονός που θα βοηθήσει πιθανότατα τους ιατροδικαστές να εξετάσουν και να χρονολογήσουν τα ανθρώπινα απομεινάρια με μεγαλύτερη ακρίβεια.